Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βιντεάκι μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μιας και μπήκε ο μήνας, ελπίζω να μπει και καλά για όλους. Λοιπόν, εδώ Κυριακή για μένα. Μόλις σας έκλεισε το προηγούμενο βιντεάκι. Και πίσω στην κατσαρόλα βράζω κρέας μοσχαράκι. Και θα κάνω μία κρεατόσουπα, γιατί τα δύο είναι συναχωμένα. Η κόρη μου δεν νιώθηκε και πολύ καλά. Ο μικρός πρέπει να έχουν μία ιωσούλα. Στην κουζίνα λοιπόν γίνεται, επικρατεί αυτό το χάος, έχω πλυντήριο να αδειάσω, να τα βάλουμε στα ντουλάπια, έχω ρούχα να πλύνω από χθες που σας είχα ανοίξει το προηγούμενο βίντεο, ακόμα δεν τα είχα πλύνει όλα. Μόλις τελείωσα με την τουαλέτα, έπινα την τουαλέτα και θα πάμε μέσα στις κόρες μου το δωμάτιο, Για να κάνουμε λίγο τα χειμωνιάτικα, δηλαδή εκείνη ήδη φοράει μπιτζαμούλες μακριές, οπότε, και εδώ κοιτάξτε, οπότε θα κάνω αυτή τη δουλειά και εδώ έχω μια κόκκινη σακούλα κάτω, την οποία θέλω και αυτήν να την ξεδιαλέξω, γιατί είναι των αγοριών ρουχάκια. Αυτά, ο καιρός παιδί, εντάξει, φυσάει λίγο, καθώς μπήκε Οκτώβρης, αλλά εντάξει, άμα κάθεσαι και δεν κουνιέσαι, εντάξει, τη θες λίγο έτσι ένα και μια ζακετούλα, αν φοράς, εντάξει, τώρα με τα παιδιά μου είναι γυμνά. Και έτσι ας πούμε, εντάξει, το πρωί θέλει έτσι μια ζακετούλα, ένα κάτι. Όταν όμως το μεσημέρι καίει ο ήλιος, παιδιά, μην λέμε ότι θέλουμε. Οπότε πάω να ξεδιαλύξω κι άλλο πλυντήριο, να βάλω, να το έχω έτοιμο, γιατί είχα βάλει τις κουρτίνες, τώρα τελειώνουν οι κουρτίνες σε 10 λεπτά, και να βάλω τις πετσέτες θέλω. Πάμε λοιπόν, να το κουμπανάκι, τα βλέπετε εκεί τα ρούχα. Πάμε. Η κατάσταση με τα ρούχα είναι ένα εδώ, και ένα εδώ, και μόλις τελείωσε και το άλλο. Πάμε για άπλωμα. Τελείωσα άπλωμα, το άπλωμα. Πάμε τώρα να μαζέψω εδώ την κουζίνα και να μαγειρέψω 12 η ώρα, γιατί με έχουν φάει τα παιδιά. Και τι έκανα? Έκανα και μια βλακεία. Αντί να βγάλω κρέας μοσχάρι, έβγαλα τηγανιά. Θα τη βράσω και αυτήν. Θα την βάλω σε ταπεράκι μέσα στην κατάψυξη. Και έβρασα κρέας από την κατάψυξη απευθείας. Πάμε λοιπόν. Και τα έχω μαζέψει και εδώ η σουπίτσα μας, για να δούμε
Να τη σουπίτσα μας. Για να δούμε. Βάλαμε και ριζάκι μέσα, ωραία. Λίγη ποσότητα θέλω, παιδιά, γιατί είμαστε μόνοι μας. Αυτά. Παιδιά, την έκανα βελούτε τη σούπα, την κρεατόσουπα. Τώρα να δούμε, άμα αρέσει καλώς, άμα δεν είναι έτσι, θα τη φάω εγώ. Για να δούμε πως έγινε. Ωραία μανούλα μου, ωραία μανούλα μου, special. Τα σάλια μου τρέχουν. Θα πνίγω κιόλας. Μα, δώσε με ένα. Θα πνίγω κιόλας, φίλη μου. Ναι. Άσε να κρυώσει σου, πακίστα θα τη φας. Λοιπόν, και τα τρία δεν θέλουν τη βελουτέ που είδες προηγουμένως, θέλουν έτσι και τη βελουτέ θα τη φάω εγώ. Special. Τελείωσε, παιδιά, η σούπα. Παιδιά, πάντως είναι πάρα πολύ νόστιμα, έτσι τρελαίνω. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε. Εδώ, Θεσσαλονίκη, σήμερα είναι 2 Οκτωβρίου, Δευτέρα, 8.30 το πρωί είναι. Έχουμε ψύχρα, χάλασε ο καιρός που λένε, και εδώ, κάτσε ένα λεπτό. Λίγο τώρα συμμαζεύω την κουζίνα και θα σας πάρω να πάμε μέσα να βγάλω λίγο κανένα παντελονάκι, γιατί παγώσαν, λέει, τους έβαλα τα καλοκαιρινά πάνω κάτω και τους έβαλα και τα αμάνικα, αλλά είναι χωρίς μανίκια και παγώσαμε, λέει, οπότε και εγώ πρωί ήπια στα γρήγορα το καφέ. Θα πάω να... Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι πρωί, είναι μετά λίγο έτσι ζεσταίνει ο καιρός και φτιάχνει. Θέλω να ελπίζω. Πίσω έχουμε ένα χάο από εκεί, αλλά προς ώρας θα πάμε μέσα, αφού και ο Μάιλο, επειδή άνοιξε εκείνη την εμπερίση στο σπίτι, φοβότανε και ερχόταν πάνω. Κάτσε ρε, το λέω να ντυθώ και δεν έκανα ούτε και τα μαλλιά έκανα. Να τα κάνω και τα μαλλιά τώρα. Και αυτά. Πάμε να δούμε τι θα δούμε με τα ρουχάκια των παιδιών.
βλέπουμε και λέμε. Όλα αυτά είναι για την ανακύκλωση. Αυτά είναι για πλύσιμο. Είναι μπλούζες των αγοριών κατά κύριο του Αχιλλέα. Το Αχιλλέα λέω, του Νίκου. Είμαστε σε αυτήν τη φάση. Εδώ είναι τα παντελονάκια των αγοριών. Πάντα έτσι τα κάνω. Και εδώ έχω βάλει όλα τα χειμωνιάτικα του Νίκου, οι ψηλές μπλουζίτσες. Εδώ είναι ακόμα τα καλοκαιρινά τα μπλουζάκια, γιατί δεν έχει τόσο πολύ, ρε παιδιά. Τώρα αν θελήσουν να βάλουν παντελόνι μακό ψηλό, εκεί πίσω είναι όλα. Του μικρού εδώ, ο μικρός έχει πάντα τα πιο πολλά, λόγω του ότι παίρνει μερικά και από τον Νίκο. Έχουμε αυτά εδώ τα καλοκαιρινά του, τα παντελονάκια του και πίσω οι δύο... Οι δύο στήλες μπλούζα. Και κάτω έχω τις πιτζαμούλες τους. Θα χρειαστούν βέβαια κανένα ακόμα ζευγάρι πιτζάμες. Και ο Νίκος σίγουρα θα χρειαστεί παντελόνια φόρμας. Οπότε θα κοιτάξω εδώ στο site μέσα να δω τι μπορώ να δω και να πάρω. Και θα θέλει και φαρδιά πάνω του, παιδιά. Οπότε τώρα πάμε μέσα στις κόρες μου να δω τι γίνεται. Εδώ έχουμε και ένα μάιλο που φυσάει σήμερα και φοβάται. Τα αγόρι μου, φοβάται. Τι είσαι η ψυχή μου εσύ. Ορίστε, χάδια θέλει. Χάδια θέλει το παιδί αυτό. Αλλά η μαμά έχει δουλειά. Η μαμά έχει δουλειά. Ναι, το παιδί της μαμά έχει. Το παλικάρι μου εσύ, το όμορφο. Το παιδί μου. Αγάπη μου. Και πάμε λοιπόν εδώ στην ντουλάπα της κόρης. Όλα αυτά κάτω είναι, εδώ είναι τα καλοκαιρινά της, τώρα τι θα βάλει, τι θα κάνει, πρέπει να είναι και αυτή εδώ. Τι να κάνω, να τα κάνω το Σαββατοκύριακο αυτήνης ή το απόγευμα που θα έρθει, σήμερα ούτε φροντιστή, ούτε τίποτα έχουν. Μάλλον κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Προς το παρόν να σε καθίσω να πιω το υπόλοιπο καφεδάκι μου, εδώ κοιτάξτε. Και θα δω τι θα κάνουμε την πάρτη της, ορίστε το παιδί, μυρίζει τα ρούχα. Για να δούμε. Λοιπόν, θα τις τα κάνω, τα έβγαλα όσα ξέρω ότι δεν τα πολύ φόρεσε το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μήνα ας πούμε. Και μόλις έρθει από το σχολείο θα τη ρωτήσω αν τα θέλει ή δεν τα θέλει. Αυτό θα κάνουμε. Να τελειώνω και με αυτήνεις, γιατί δεν μπορώ να μαζεύω πράγματα που δεν φοράει. Και φαίνεται κάνει μπάμ ότι δεν φοράει, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Και λέμε, τελείωσα και με το ξεκαθάρισμα των χειμωνιάτικων της μικρής. Εδώ είναι οι πιτζαμούλες, εδώ είναι οι μπλούζες της, θα χρειαστεί και κανένα δυο ακόμη. Τα τζιν, τα παντελόνια της που δεν φοράει, παιδί, είναι πολύ συντηρητικό το παιδί μου. Δεν ξέρω, τα θέλει άνετα και πάνω της, αλλά και γενικά είναι και συντηρητική. Εδώ είναι όλες οι φόρμες της. Σίγουρα θα θέλει και άλλες φόρμες. Άντε μία ακόμη να την πάρω. Δεν ξέρω αν θέλει τα, άμα δεν θέλει τα άσπρα τα αυτά και θέλει μαύρα, θέλει περισσότερες από μία. Εδώ είναι κάτι χειμωνιάτικα και καλοκαιρινά μαζί.
Εδώ εκεί μαζεύτηκε όλο αυτό εδώ, το οποίο δεν τις βάζει τις μπλούζες, το γνωρίζω. Εδώ είναι τα καλοκαιρινά μπλουζάκια της, τα σορτσάκια της εδώ, που και αυτά είναι δύο τζιν και ένα δύο μακό. Και εδώ είναι τα κολάν που είναι τώρα για αυτή την εποχή. Και εκείνο εκεί κάτω, εκείνο εκεί το ροζ κάτω είναι για τα άπλυτα. Και εδώ είναι αν τις κάνουν αυτά που τις είχα πάρει, τα δύο είναι από το Lidl. Και τα άλλα είναι κολάν τα οποία δεν ξέρω αν τις κάνουν. Σαν στενά τα βλέπω. Βλέποντας και κάνουμε. Και ορίστε και ο Μάιλο. Αυτά. Και πάμε τώρα να τακτοποιήσω μέσα στις δουλάπες τους και να πάω στην πηγή. Για πότε περνάει η ώρα, απίστευτο το πράγμα. Για πότε περνάει η ώρα, σαν νερό περνάει η ώρα. Λοιπόν, εδώ μαζεύτηκε αυτή η σακούλα η οποία είναι, θα μαζευτούν κι άλλα. Για να τα δώσουμε. Εκεί. Είναι καλά εδώ. Ωραία, τα δώσουμε στον κάδο. Να τα πάω. Εδώ αυτά είναι για πλύσιμο προς ώρας. Απ' την κόρη μου έκανα ό,τι το καλύτερο. Εντάξει, την ξέρω βασικά. Ορίστε. Όμορφα, ωραία ντουλαπίτσα. Τώρα. Και αυτά τα παπούτσια δεν κάνουν ποχηλέα. Θα πάνε και αυτά έξω στον κάδο, μπας και τα πάρει κανένα άλλο παιδάκι. Ίσως που τα χρειάζεται. Τώρα στην κουζίνα έχω να κάνω, σήμερα μακαρόνια με κιμά θα κάνω. Έχω να βγάλω το πλυντήριο. Σε ένα μισάωρο τελειώνει και το πλυντήριο το άλλο το δικό μας. Τα ρούχα. Και θα κάνω έναν καφέ βασικά πρώτα και σε αυτά κάνω όλα αυτά. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Έχω μαζέψει μπουγάδα, έχω απλώσει άλλη μπουγάδα και πάμε να βάλουμε και τα άλλα τα ρούχα που σας είχα δείξει να τα πλύνω. Πάμε και να αδειάσουμε και το πλυντήρι. Λοιπόν, τακτοποίησα και το πλυντήριο πιάτων. Τώρα πήρα αυτό εδώ, βρήκα το ντετόλ και θα κάνω πάνω λίγο τους πάγκους και εδώ επιφανειακά, όχι τίποτα άλλο. Και να βάλω μια σκούπα θέλω και να μαγειρέψω. Έχει περάσει η ώρα, 11.30 η ώρα πήγε. Οπότε πάω να κάνουμε αυτό γρήγορα έτσι λίγο να ξεσκονίσω εδώ τους πάγκους της κουζίνας και να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε για απόψε. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about a youth. Drinks more lately and got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Λοιπόν, ψευτό κάναμε λίγο έτσι και την κουζίνα τους πάγκους επάνω γιατί μαζεύει, όπως καταλαβαίνεις, πάρα πολύ σκόνη. Θα βάλουμε τώρα την σκουπίτσα μας και το πλυντηριάκι μας και θα σε αποχαιρετήσω εδώ κάπου εσένα φίλη μου και θα ανοίξουμε φυσικά άλλο ένα vlog, ό,τι άλλο κάνω. Καλό όχι σήμερα. Τώρα δεν θα κάνω κάτι, θα μαγειρέψω, θα σκουπίσω, θα σφουγγαρίσω. Θα βάλουμε και αυτά εδώ τα ρούχα, δύο πλυντήρια, να πληθούν και αυτό. Είναι 12 παρά η ώρα, οπότε σε λίγο θα έρθουν και τα παιδιά, θα διαβάσουμε και τα λοιπά, τα ξέρεις. Αυτά λοιπόν θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι, ευχαριστώ που κάθεσες. Ως το τέλος, πολλά φιλιά!